Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Λιποθυμία και συγκοπή. Ένα και το αυτό. Όπως και αν το πούμε, πρόκειται για την ευνίδια πρόσκαιρη απώλεια των αισθήσεων. Συνήθως συμβαίνει όταν προκύπτει πτώση της αρτηριακής πίεσης με επακόλουθο την διακοπή ή μείωση της παροχής οξυγόνου στον εγκέφαλο. Μπορεί να κρατήσει μερικά δευτερόλεπτα. Κάποιοι ασθενείς δεν λιποθυμούν εντελώς. Βρίσκονται όμως κοντά στη συγκοπή και έχουν μειωμένο επίπεδο συνείδησης με αμυδρή ιδέα των όσων συμβαίνουν γύρω τους. Αυτό το λέμε προσυγκοπτική κρίση. Η κατάσταση συγκοπής δεν είναι σπάνια. Το 1/3 των ανθρώπων θα την βιώσει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του. Μεγάλος ο αριθμός εισαγωγών στα επίγοντα και μεγαλύτερος ο αριθμός των επισκέψεων σε ιατρία. Η θεραπεία της συγκοπής τώρα σχετίζεται με την αιτία και περιλαμβάνει είτε την εμφύτευση βηματοδότη είτε την εμφύτευση απεινιδωτή. Στην περίπτωση της αντανακλαστικής συγκοπής, η εκπαίδευση του ασθενούς είναι πολύ σημαντική. Η λήψη άλατος και ειδικές ασκήσεις μπορεί να βοηθήσουν, ενώ τα φάρμακα έχουν περιορισμένο ρόλο. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Δημήτριος Τσιαχρής, καρδιολόγος, ηλεκτροφυσιολόγος, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσιαχρή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το καρδιολόγος το καταλαβαίνουμε. Το ηλεκτροφυσιολόγος νομίζω θα το καταλάβουμε στην πορεία της συζήτησης κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ας το πούμε απλά, οι ηλεκτροφυσιολόγοι είμαστε αυτοί που ασχολούμαστε με τις αριθμίες ή με τα ηλεκτρικά κυκλώματα της καρδιάς. Τα ηλεκτρικά κυκλώματα της καρδιάς. Εντυπωσιακά πράγματα θα πούμε και εντυπωσιακά πράγματα θα δούμε στη σημερινή εκπομπή. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε έτσι τη συζήτησή μας για να δούμε πώς ορίζεται τελικά η συγκοπή. Έπαθα συγκοπή λέμε. Τι σημαίνει αυτό? Το πιο σπουδαίο είναι αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ένα και το αυτό, η λιποθυμία και η συγκοπή, είναι κάτι το οποίο ακόμα και οι ίδιοι οι γιατροί μεταξύ μας μερικές φορές δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει. Όταν συνεννοούμαστε, άλλος λέει έπαθε συγκοπτικό επεισόδιο, όχι έπαθε λιποθυμικό. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλώς επειδή για τον κόσμο ακούγεται λίγο πιο βαριά η συγκοπή, σαν λέξη, πολλές φορές το αναφέρουμε σαν λιποθυμικό επεισόδιο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το δεύτερο πιο σημαντικό είναι αυτό που είπατε, ότι η λιποθυμία, ουσιαστικά η συγκοπή, οφείλεται στο ότι δεν πηγαίνει οξυγόνο στον εγκέφαλο. Και δεν πηγαίνει οξυγόνο γιατί δεν πηγαίνει αίμα. Και αυτό είναι που το ξεχωρίζει από άλλες καταστάσεις που μοιάζουν και μπερδεύουν μερικές φορές τον κόσμο. Όπως? Ας πούμε ότι το εγκεφαλικό αγκιακό επεισόδιο είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι μια περιορισμένη περιοχή του κεφάλου που δεν αιματώνεται και η οποία δεν λειτουργεί. Και δεν λειτουργεί παροδικά, αλλά για αρκετή ώρα. Στη συγκοπή, όπως είπαμε, όταν περάσει το αίτιο που την έχει προκαλέσει, που κρατάει πολύ λίγο, μέχρι ένα λεπτό, μετά είμαστε μια χαρά. Σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Σαν να μην πέρασε, θα πέρασε κάτι από πάνω μας και να μην άφησε κανένα σημάδι. Το εγκεφαλικό σύνδεσμο αφήνει κάποιο σημάδι. Ακόμα και μια επιληπτική κρίση που αφορά νέους ανθρώπους, πέρα από το ότι μπορεί να έχει τους σπασμούς που όλοι ξέρουμε, μετά πάλι αυτός που την βιώνει, δυστυχώς για ένα διάστημα αρκετών ωρών, είναι σε μειωμένο επίπεδο συνείδησης. Δεν είναι απόλυτα καλά για να έχει την κανονική του δραστηριότητα. Επίσης, όταν κάποιος είναι σε κόμμα, το κόμμα είναι μια βαριά κατάσταση όπου κρατάει αρκετή ώρα. Ενώ, όπως είπαμε, η συγκοπή, η λιποθυμία είναι κάτι που κρατάει πάρα πολύ λίγο. Μάλιστα. Είναι συχνή και να δούμε και πώς ταξινομείται. Είναι πάρα πολύ συχνή. Μάλιστα μερικές φορές αναφέρεται από κάποιους ασθενείς. Δηλαδή πολλοί νομίζουν ότι παθαίνουν αυτά τα λιποθυμικά επεισόδια ακριβώς επειδή είναι επεισόδια ζάλης. Τα οποία όμως όντως μπορεί να είναι προλιποθυμικά επεισόδια και τα οποία ίσως να μην έχουν και τόσο σημασία. Αλλά σαν λιποθυμία, ότι ο άλλος έχει πέσει κάτω και δεν το θυμάται αυτό που έπαθε και τον βρήκαν κάτω, είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά συχνό. Ναι, όντως, ένας σωστής ανθρώπους θα το βιώσει κάποια στιγμή. Και θα το βιώσει ανεξάρτητα της ηλικίας. Είναι πάρα πολύ συχνή και στις μικρές ηλικίες και στις μεγάλες. Η ταξινόμηση. Η ταξινόμηση είναι απλή. Στις μικρές ηλικίες συνήθως τα αίτια είναι καλοήθη. Και δεν πρέπει να μας φοβίζουν και δεν πρέπει να οδηγούν σε φόβο αυτόν που το παθαίνει. Απλώς πρέπει να διερευνηθεί. Δηλαδή, τα αίτια ποια είναι? Ότι συνήθως το νευρικό μας σύστημα, ένα κομμάτι του νευρικού μας συστήματος, το οποίο το ονομάζουμε αυτόνομο, υπεραντιδρά σε κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να υπεραντιδρά. Όπως είναι η θεία του αίματος. Όπως είναι οι δύσκολες καταστάσεις μετά από. Όταν κάποιος βρίσκεται σε ένα ζεστό περιβάλλον και είναι όρθιος αρκετή ώρα. Είναι ήδη αρκετά κουρασμένος ή κάποιος που είναι πάρα πολύ αγχωμένος. Από συναισθηματικό στρες σε δύσκολες συνθήκες μπορεί κάποιος να το πάθει αυτό. Και τι θα πάθει δηλαδή? Γίνεται μια αιμοληψία
δεν φαίνεται ο άλλος ότι εκείνη τη στιγμή είναι πανικοβλημένος, αλλά μέσα του υπερεντιδρά το νευρικό του σύστημα και του προκαλεί αυτό που λέμε μια μεγάλη πτώση της πίεσης και μια μεγάλη πτώση της καρδιακής παροχής και του σφιγμού και έρχεται η λιποθυμία. Αυτό είναι καλό, είναι καλόηθες. Μια άλλη κατάσταση είναι όταν το νευρικό μας σύστημα αντιδρά σε κάτι το οποίο πάλι είναι συνηθισμένο, mm-hmm. αλλά είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, όπως είναι, ξέρω εγώ, ο εμετός ή ο βήχας. Μερικοί άνθρωποι, ενώ κανονικά ο εμετός ή ο βήχας είναι κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο, αλλά σε μερικούς ανθρώπους πάλι το αυτόνομο του νευρικό σύστημα υπεραντιδρά και παθαίνουν πάλι τη συγκοπή. Μια τρίτη περίπτωση είναι μια κατάσταση που αφορά κυρίως μεγάλους ανθρώπους, δεν θα τη δούμε ποτέ σε νέους κάτω των 40 ετών. Είναι όταν υπάρχει μια υπερδραστηριότητα ενός μικρού σωματιδίου που το ονομάζουμε καρωτιδικό κόλπο και βρίσκεται στις καρωτίδες μας, δεξιά και αριστερά. Σε κάποιους ανθρώπους αυτό υπεραντιδρά και όταν κάποιος φοράει, ας πούμε, στενό κολάρο με γραβάτα ή την ώρα που ξυρίζεται, το ερεθίζει και μπορεί αυτό να στείλει το μήνυμα στον οργανισμό ότι έχω δεχτεί μεγάλη πίεση και προκαλεί μετά πτώση της πίεσης γενικά στον οργανισμό. Αυτό το καταλαβαίνουμε γιατί ακριβώς έχει προηγηθεί μια κίνηση κεφαλής. Δυστυχώς αυτό μπορεί να συμβεί και στην οδήγηση. Κάποιος στρίβει απότομα το κεφάλι του, πιέζει την καροτίδα εκεί που δεν πρέπει, το καροτιδικό κόλπο και πέφτει η παροχή. Συνήθως αφορά άντρες, βέβαια, γιατί συνήθως οι άντρες είναι αυτοί που θα φορέσουν τα στενά κολάρα, τις γραβάτες ή θα ξυριστούν. Αυτές οι περιπτώσεις ως τώρα είναι περιπτώσεις οι οποίες είναι συγκεκριμένες και είναι λίγο πιο καλοήθεις, ας το πούμε. Υπάρχει δεύτερη κατηγορία που αφορά κυρίως πάλι πιο μεγάλους ανθρώπους, όπου εκεί πάσχει η καρδιά. Και εκεί τα προβλήματα είναι πιο σημαντικά. Mm-hmm. Και εκεί είναι που πρέπει να εστιάσουμε και αυτό είναι που πρέπει να διακρίνουμε. Και εκεί είναι που χρειάζονται οι θεραπείες, οι συγκεκριμένες και πιο σημαντικές. Και αυτό το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και, και στον κόσμο για το πότε πρέπει ιδιαίτερα να ανησυχούν και πότε όχι. Χωρίς να σημαίνει ότι τα επεισόδια αυτά, απλά επειδή τα θεωρούμε εμείς ότι είναι στη σφαίρα της καλοήθειας, τα αφήνουμε να περνούν έτσι. Γιατί δεν έχουν όλα καλή πρόγνωση. Όπως σωστά είπαμε, η πρόγνωση έχει να κάνει ακριβώς με την αιτία. Mm-hmm. Αν έχουμε βγάλει τη διάγνωση που θα πούμε πριν πώς βγαίνει η διάγνωση, ότι πρόκειται για μια περιστασιακή συγκοπή μετά τον εμετό ή μια συγκοπή λόγω υπερδραστηριότητας mm-hmm. σε ένα ερέθισμα, όπως είναι η θέα του αίματος, όπως είναι η παραταμένη ορθοστασία, αυτό δεν θα πρέπει να μας ανησυχήσει εφόσον το έχουμε εξακριβώσει ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο με την καρδιά. Mm-hmm. Όταν όμως βρούμε κάτι στην καρδιά, τότε πρέπει να ανησυχήσουμε και πρέπει να το ψάξουμε παρακάτω. Άρα λοιπόν, αυτό που βλέπουμε, η έρευνα πρέπει να ξεκινάει από τον καρδιολόγο. Νομίζω ότι το κάναμε σαφές αυτό, το καταστήσαμε σαφές. Είναι κάτι που πρέπει να το πούμε, mm-hmm. ότι ο καρδιολόγος είναι η ειδικότητα η οποία θα πρέπει να δει τον άνθρωπο ο οποίος έχει πάθει τη λιποθυμία. Η συγκοπή, ας είναι και ένα μικρό παιδί, ας είναι και ένας ενήλικας. Ο καρδιολόγος είναι ο υπεύθυνος και ας μην έχει κανένα ιστορικό άλλος με την καρδιά του πιο πριν. Mm-hmm. Είναι αυτός που πρέπει να το αντιμετωπίσει το περιστατικό. Ποιες είναι αυτές οι καταστάσεις που είπαμε και ανομαλίες της καρδιάς που μπορεί να προκαλέσουν, δηλαδή τι θα μπορούσε, ποια ανομαλία στο καρδιαγγειακό σύστημα θα μπορούσε να προκαλέσει ένα συγκοπτικό επεισόδιο? Είναι αυτό που είπαμε πριν σχετικά με τα ηλεκτρικά κυκλώματα της mm-hmm. καρδιάς. Ας το πούμε από την αρχή, ποια είναι η δουλειά του καρδιολόγου. Ο καρδιολόγος λοιπόν, όταν έχει κάποιον άνθρωπο με συγκοπή, αυτό το που πρέπει να κάνει πρώτα απ' όλα να του πάρει ένα καλό ιστορικό. Mm-hmm. Να διευκρινίσει είτε από τον ίδιο, είτε ακόμα καλύτερα από το περιβάλλον που ήταν παρόν στη συγκοπή, για τις συνθήκες συγκοπής. Έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για τη διάγνωση. Ότι όντως ο άλλος όντως έχασε τις αισθήσεις του, ότι όντως επανήλθε γρήγορα και ήταν mm-hmm. μια χαρά μετά. Το επόμενο στάδιο είναι να του μετρήσει την πίεση απλά, σε καθεσύνθεση όπως είμαστε τώρα και σε όρθια. Μήπως υπάρχει απλά μια περίπτωση ορθοστατικής υπόθεσης από κάποιον που παίρνει φάρμακα. Μετά κάνει αυτό που είναι η δουλειά του καρδιολόγου, να βγάλει ένα καρδιογράφημα. Από το ένα απλό καρδιογράφημα μπορούμε ήδη να διακρίνουμε αν υπάρχει κάποια παθογένεια στην καρδιά. Αν υπάρχει κάποιο κληρονομικό νόσημα, ιδίως σε νέους ανθρώπους, και εκεί έχει πολύ μεγάλη σημασία, ή σε αθλητές, στους οποίους μπορεί η καρδιά τους να πάσει και φαίνεται απλά από το καρδιογράφημα. Αν το καρδιογράφημα μας έχει θέσει κάποιες υποψίες, πάντα προχωράμε στο υπέρηχο καρδιογράφημα, στο γνωστό τρίπλεξ που λέμε, που πάντα και αυτό μπορεί να μας δώσει την εικόνα ότι κάτι πάσχει. Τι μπορεί να πάσχει στην καρδιά? Μπορεί να πάσχουν οι βαλβίδες της καρδιάς. Αυτό βέβαια αφορά κυρίως μεγάλους ανθρώπους. Αν όλα αυτά είναι καλά, μετά το άλλο που πρέπει να ψάξουμε είναι το ηλεκτρικό κύκλωμα της καρδιάς.
Συνήθως από τον πρώτο έλεγχο λοιπόν, αυτό που έχει κάνει οποιοδήποτε καρδιολόγος, δηλαδή την εξέταση, το ιστορικό, το καρδιογράφημα και τον υπέρηχο, στις μισές περιπτώσεις θα βρούμε το πρόβλημα. Αν δεν το έχουμε βρει από αυτές τις εξετάσεις, τότε καλό είναι να στέλνουμε τον ασθενή για τον περαιτέρω έλεγχο στον αριθμιολόγο, στον ηλεκτροφυσιολόγο. Στον ηλεκτροφυσιολόγο. Ο οποίος θα δει με πιο προσοχή από ένα χόλτερ της καρδιάς, από μια δηλαδή καταγραφή του ρυθμού 24ωρη ή παραπάνω μεγαλύτερης διάρκειας, αν πάσχουν τα ηλεκτρικά κυκλώματα της καρδιάς. Με δύο τρόπους. Δηλαδή, αν προκαλείται κάτι που λέγεται βραδικαρδία ή ταχυκαρδία. Αν δηλαδή κάποιες φορές η καρδιά δεν παράγει τα ερεθίσματα που θα έπρεπε να παράγει. Ή αν τα παράγει σωστά, αλλά αυτά κάπου μπλοκάρουν, αποκλείονται όπως λέμε και κάνει αποκλεισμό. Το τρίτο κομμάτι είναι αυτό που είπαμε, η ταχυκαρδία. Αν η καρδιά αυτή βγάζει για κάποιο λόγο κάποια ταχυκαρδία που μπορεί να είναι και επικίνδυνη για τη ζωή. Πράγματα τα οποία σχετίζονται σαφώς με τα συγκοπτικά επεισόδια. Και άσχετα με τα, θα μπορούσε να διερευνήσει ανθρώπους που έχουν θέματα με βραδικαρδία ή ταχυκαρδία και δεν έχουν παρουσιάσει ακόμα κάποιο συγκοπτικό επεισόδιο. Θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος διάγνωσης και αυτός. Σίγουρα. Δεν σημαίνει πάντα ότι η βραδικαρδία και η ταχυκαρδία θα κάνει πάντα συγκοπή. Η ταχυκαρδία μπορεί να κάνει απλά αυτό που λέμε αίσθημα παλμού, να χτυπάει η καρδιά γρήγορα. Όπως επίσης πολλές βραδικαρδίες. Ιδίως σε πιο νέους ανθρώπους που είναι σε καλή κατάσταση, μπορεί να ανεχθούν και πολύ χαμηλές φύξεις και το μόνο σύμπτωμα που θα έχουν είναι η εύκολη κόπωση ή η δύσμενη, να μην μπορούν να έχουν τη συνηθισμένη δραστηριότητα. Και να τους προλάβουμε πριν φτάσουν στο σημείο να έχουν το συγκοπτικό επεισόδιο που μπορεί να τους είναι και αρκετά τραυματικό, να τους χτυπήσει, να έχουν και άλλα προβλήματα. Ιδίως ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, άμα πέσει κάτω, ξέρουμε ότι μπορεί να έχει πολλά προβλήματα, να χτυπήσει το κεφάλι του, το ισχύο του. Άρα σε προληπτική βάση θα μπορούσε να είναι. Αυτό και είναι σε η δουλειά του καρδιολόγου να το βλέπει από το τακτικό έλεγχο που πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπος, ο οποίος έχει κάποια θέματα με την καρδιά του και μπορεί να φανεί και από ένα απλό καρδιογράφημα, από το τρίπλεξ και από το χόλτερ, πριν τη συγκοπή. Επειδή ξέρετε, σε όλα τα check-up που βάζουμε και σε όλους τους προληπτικούς ελέγχους, πάντα την καρδιά, αν δεν υπάρχει κάποιο ιστορικό ή αν δεν έχουμε κάποια ενόχληση, πάντα την αφήνουμε λίγο πίσω. Γι' αυτό καλό είναι που τα επισημαίνουμε αυτά, ότι έστω και αν δεν υπάρχει ένα ιστορικό, έστω και αν δεν έχουμε κάποια ενόχληση, μια φορά στο τόσο ένα απλό καρδιογράφημα ίσως θα μπορούσε να μας γλιτώσει από κάποιες μελλοντικές άσχημες καταστάσεις. Πολλές φορές τώρα πια υπάρχουν προϋποθέσεις που ζητάνε από τον κόσμο να κάνει κάποιον τέτοιο έλεγχο. Βρίσκουμε ανθρώπους που έχουν προβλήματα που δεν τα γνωρίζουν, επειδή έρχονται και ζητάνε ένα χαρτί για το σχολείο στα παιδιά. Ή το άλλο πολύ συνηθισμένο, και εκεί έχουμε βρει αρκετά πράγματα και θέλει προσοχή ποιος το δει αυτό. Και είναι και λάθος πολλοίς κόσμος να πηγαίνει και να ζητάει από ένα γνωστό, δώσουμε ένα χαρτί για να πάω στο γυμναστήριο. Δεν είναι κόπος, δεν θα του κάνει κακό και ένα απλό καρδιογράφημα και μια κλινική εξέταση μπορεί να βοηθήσει και αν όλα φυσιολογικά όντως μπορεί ο άλλος να γυμναστεί. Αλλά από εκεί όμως μπορεί να προκύψει και να βρει κάτι το οποίο πραγματικά θα του σώσει τη ζωή. Μάλιστα. Να γυρίσω λίγο στο θέμα διάγνωση και στο θέμα του holder που είπατε. Γνωρίζαμε το holder για την πίεση, ένα μηχάνημα το οποίο τοποθετείται εξωτερικά σαν ένα πιεσόμετρο, ας πούμε, το οποίο μετράει συνεχώς την πίεση σε όλες τις καταστάσεις. Όταν εννοείται holder καρδιάς, θέλετε να γίνουμε λίγο έτσι πιο συγκεκριμένοι για να καταλάβουμε. Είναι κάποια ιστορική αναδρομή. Η λέξη holder οφείλεται σε κάποιο γιατρό. Είναι το όνομα ενός γιατρού. Και ξεκίνησε και χρησιμοποιήθηκε ακριβώς για το holder ρυθμού. Στην πίεση το λέμε holder πίεσης κάθε υπερβολή. Είναι μια, το κάνουμε και οι γιατροί για να συνεννοούμαστε με τους ασθενείς. Το holder αφορά πάντα μόνο το ρυθμό και το καρδιογράφημα της καρδιάς. Τα πρώτα μάλιστα holder ήταν τεράστια σε μέγεθος και τα κουβαλούσαν οι άλλοι σαν έναν υπολογιστή μαζί τους. Τώρα είναι αυτά τα μικρά μηχανάκια, τα οποία είναι σαν δισκέτες, σαν κασετόφωνα μικρά, τα οποία συνδέονται με τα καλώδια πάνω στο στήθος και τα έχει ο άλλος 24 ή 48 ώρες και καταγράφουν το ρυθμό. Βέβαια, πρέπει να είμαστε αρκετά τυχεροί για να συμπέσει το συγκοπτικό επεισόδιο με την στιγμή που ο άλλος φοράει αυτή την καταγραφή πάνω του. Και πολλές φορές αυτό δεν μας φτάνει. Οπότε βάζουμε συνέχεια holder μέχρι να ψάξουμε να βρούμε το επεισόδιο αυτό, το συγκοπτικό ή το προσυγκοπτικό, τουλάχιστον έστω τη ζαλάδα. Όταν αυτά τα επεισόδια είναι συχνά, έχουμε αρκετά καλή πιθανότητα να το βρούμε κάποια στιγμή, να βρούμε κάποια έμεσα στοιχεία από το holder. Όταν όμως δεν είναι αρκετά συχνά, τότε πρέπει να βρούμε τρόπους να έχουμε πιο μακρύες καταγραφές. Αυτό που έχουμε τα τελευταία χρόνια σαν όπλο στα χέρια μας. Είναι κάτι το οποίο το ονομάζουμε πάλι holter, αλλά αυτή τη φορά είναι εμφυτεύσιμο holter και τώρα πια είναι και ενιώμενο. Δηλαδή είναι
μια πάρα πολύ πολύ μικρή συσκευή που μοιάζει ουσιαστικά σαν δύο σπίτια σε μέγεθος και τα οποία τα ενίουμε χωρίς επέμβαση εκεί που, στο γραφείο του γιατρού, του ειδικού του γιατρού που κάνει αυτή τη διάγνωση και την διερεύνηση του ανθρώπινη συγκοπή, του αρθμιολόγου, και μπορεί να τοποθετήσει αυτή τη συσκευή ακριβώς πάνω από την καρδιά και η οποία αυτή η συσκευή καταγράφει συνέχεια το ρυθμό μας. Όταν λέω συνέχεια, αναφέρομαι σε διάρκεια μέχρι και τρία χρόνια. Σε αυτά τα τρία χρόνια. Mm-hmm. Σε αυτά τα τρία χρόνια εννοείται ότι θα πρέπει να υποτροπιάσει το επεισόδιο και να δούμε ακριβώς την αιτία του συγκοπτικού επεισοδίου. Μισό λεπτό. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το πολύ μικρό μηχανηματάκι που βλέπουμε κιόλας, που είναι πραγματικά στο μέγεθος δύο σπίρτων, υπάρχει μέσα και καταγραφέας, υπολογιστής που καταγράφει υλικό για τρία ολόκληρα χρόνια. Είναι η επιτομή της νανοτεχνολογίας, mm-hmm. όπως ονομάζεται. Έχουν καταφέρει μέσα σε αυτό το πολύ μικρό μηχανάκι να υπάρχει και ο υπολογιστής, ο οποίος όχι μόνο καταγράφει, αλλά και αναλύει αυτά τα οποία καταγράφει. Mm-hmm. Και τα οποία μάλιστα τώρα πια έχουμε τη δυνατότητα ο ασθενής αυτός να μην έρχεται κάθε λίγο και λιγάκι να το ελέγχει στα δικά μας μηχανήματα, αλλά σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να έχει και ένα μηχάνημα στο σπίτι του, σαν αυτά τα modem που χρησιμοποιούμε για το ίντερνετ, mm-hmm. μια αντίστοιχη συσκευή, η οποία θα στείλει σε ένα κεντρικό δέχτη τα μηνύματα που παίρνει για το τι του συμβαίνει και τα οποία μετά αυτός ο κεντρικός δέχτης μπορεί να τα στείλει στο δικό μου κινητό. Και όταν κάποιος πάθει κάτι και πατήσει το κουμπί που συνοδεύει συνήθως το εμφυτεύσιμο holter, να μου στείλει μια πληροφορία ότι ναι, ο τάδε ασθενής που φέρει το ενιόμενο αυτό holter, το εμφυτεύσιμο holter, έπαθε αυτό το επεισόδιο και οφείλεται σε βραδικαρδία ή οφείλεται σε ταχυκαρδία. Μάλιστα, πολύ εντυπωσιακό, το οποίο θα έχει πάνω κάποιο κωδικό, κάτι για να μπορείτε να καταλάβετε σε ποιον ασθενή αντιστοιχεί. Ναι, ανήκει πάντα σε συγκεκριμένο ασθενή. Ναι, νομίζω δικαίωση είπα ότι είναι θα δούμε πολλά εντυπωσιακά στη σημερινή εκπομπή. Θα ήθελα όμως έτσι να περάσουμε να δούμε ένα βιντεάκι με animation που έχουμε για το πώς τοποθετείται αυτή η συσκευή και πώς ακριβώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία και να επανέλθουμε. Εδώ είμαστε και πάλι να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πολύ εντυπωσιακές εικόνες που παρακολουθήσαμε όσον αφορά στο διαγνωστικό κομμάτι. Πολύ μικρή συσκευή με πάρα πολλές δυνατότητες. Τώρα όμως, ένα ερώτημα που γεννάται είναι πόσο έγκαιρα πρέπει να γίνει η διάγνωση ώστε να αποφύγουμε περαιτέρω προβλήματα και ποια είναι η πρόγνωση των ασθενών με σύγκοπη. Αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, εννοείται. Αυτό μας το έχει διδάξει ο Ιπποκράτης από παλιά. Ότι όσο προημότερα επεμβαίνουμε, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα. Το ξέρουμε γενικά στη ζωή μας, οτιδήποτε αφορά τη ζωή μας. Οπότε το σωστό είναι, και αυτό γι' αυτό επέμεινα πριν, είναι ότι εφόσον απευθυνθούμε πιο γρήγορα στον ειδικό, θα λύσουμε πιο γρήγορα το πρόβλημά μας. Mm-hmm. Και δεν είναι καλό να περιμένουμε να υποτροπιάζουν τα συγκοπτικά επεισόδια. Από το πρώτο δεύτερο επεισόδιο θα πρέπει να πάμε στον ειδικό για να μας πει αν έχουμε μια καρδιά η οποία πάσχει ή απλώς είναι το νευρικό μας σύστημα το οποίο αντιδρά λίγο πιο υπερβολικά σε κάποια ερεθίσματα φυσιολογικά ή μη. Αν ισχύει το δεύτερο, η πρόγνωση είναι καλή. Και το μόνο που πρέπει να κάνουμε σαν θεραπεία είναι η εκπαίδευση. Όταν λέμε εκπαίδευση, σε αυτόν ο οποίος ας πούμε λιποθυμάει όταν του παίρνουν αίμα, θα ενημερώνει τον αιμολήπτη στο διαγνωστικό κέντρο που θα πηγαίνει ότι θα ξαπλώσω, γιατί εγώ την κάθε φορά που παίρνω αίμα ζαλίζομαι. Mm-hmm. Σε αυτόν ο οποίος είναι στην εκκλησία και κάθεται αρκετή ώρα σε ζεστό περιβάλλον, ας είναι και νέος άνθρωπος, δεν το αντέχει και λιποθυμάει, θα καθίσει την καρέκλα, δεν θα ντραπεί. Επίσης, αυτό θα ισχύσει και σε κάποιον ο οποίος ξέρει ότι θα το πάθει αυτό όταν θα κάνει μετό.
θα φροντίσει να το κάνει σε συνθήκες όπου θα μπορεί άνετα να ξαπλώσει για να μην πέσει και χτυπήσει μέσα στο μπάνιο. Mm. Αυτό είναι η εκπαίδευση. Και αυτές είναι οι καλές συνθήκες. Εκεί είναι και ο ρόλος φυσικά σε αυτούς που συμβαίνουν τα επεισόδια πιο συχνά να μπουν σε μια διαδικασία να είναι πάντα πιο καλά ενυδατωμένοι, να χρησιμοποιούν λίγο περισσότερο αλάτι στη διατροφή τους. Συνήθως λέμε όχι αλάτι, όχι αλάτι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδίως σε νέους ανθρώπους, σε κοπέλες λεπτές που και η πίεση τους είναι χαμηλή και τα επεισόδια αυτά έρχονται πιο εύκολα, εκεί τους το προτείνουμε και νομίζουν και χαρά για αυτούς να τους το πούμε αυτό. Σαφώς. Το δεύτερο κομμάτι λοιπόν είναι η κακή πρόγνωση και η αποφυγή πολύ κακών συμβάντων. Όπου εκεί χρειάζεται θεραπεία. Μάλιστα. Εκεί γιατί θα μπορούσε ένα συγκοπτικό επεισόδιο να εξελιχθεί σε ανακοπή. Πολλά από τα συγκοπτικά επεισόδια θα μπορούσαν να είναι αυτό που λέμε από τραπέντα επεισόδια ευνηδίου καρδιακού θανάτου. Δηλαδή υπήρξε το επεισόδιο, απλώς το ίδιο το αίτιο η κακιά αυτή αριθμία αυτοανατάχθηκε. Mm-hmm. Για λόγους που μόνο... κάποιον νότερον μπορείς να μας το εξηγήσει. Μόνο ο Θεός ξέρει. Μόνο ο Θεός ξέρει. Είναι αυτό που λέμε πήγα και ήρθα, έτσι. Πήγα και ήρθα. Και γι' αυτό δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθει και το δεύτερο και το τρίτο, γιατί δεν σημαίνει ότι κάθε φορά θα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Σωστά. Και νομίζω ότι ένα έτσι καλό παράδειγμα που άμεσα μετά το επεισόδιο έσπευσε να βρει τον τρόπο αντιμετώπισης είναι ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής από ξένη ποδοσφαιρική ομάδα. Εγώ δεν τα πάω και πολύ καλά με το ποδόσφαιρο. Θα ήθελα όμως να δούμε τι μπορεί να πάθει κάποιος πολύ ξαφνικά και πώς μετά μπορεί να κερδίσει πάλι τη ζωή πίσω. Και εδώ μιλάμε για ποδόσφαιρο, μιλάμε για αθλητισμό, μιλάμε για δυνατά έτσι. Αυτά τα παραδείγματα τα έχουμε βιώσει όλοι και πρόσφατα έχουμε ακούσει. Πεθαίνουν άνθρωποι μέσα στο γήπεδο. Βλέπουμε και στη τηλεόραση και γνωστούς ποδοσφαιριστές να χάνουν τις αισθήσεις τους και να έχουν τέτοια επεισόδια. Σωστά. Από τραπέζι ενίδιου καρδιακού θανάτου. Έχουμε δει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και πολλούς ξένους αθλητές οι οποίοι έχουν πεθάνει μέσα στο γήπεδο. Και μάλιστα αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη ελεγχθεί. Και αυτό είναι και το άσχημο της υπόθεσης. Ότι χρειάζεται πάντα ο ειδικός για να μπορεί να προλάβει αυτά τα επεισόδια. Πάμε να δούμε το βίντεο και θα επανέλθουμε για να δούμε πλέον τι πρέπει να κάνουμε για να θεραπεύσουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτή είναι η ιστορία του Άντωνη, ενός ανερχόμενου ποδοσφαιριστή που είχε μια δεύτερη ευκαιρία. Ο Άντωνη πάντα ονειρευόταν να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, όπως άλλωστε όλα τα παιδιά. Και έβαλε τον γκολ του. Στα 19 έπαιζε ήδη στην πρώτη κατηγορία. Τον Ιούλιο του 2008 το όνειρο άρχισε να σβήνει όταν σε μια ιατρική εξέταση διαγνώστηκε με καρδιακό πρόβλημα. Η κίνδυνη του να συνεχίζει να παίζει ποδόσφαιρο ήταν η απώλεια συνείδησης και ο ξαφνικός θάνατος. Ο Άντωνη δεν πτωήθηκε και έκανε επέμβαση για τοποθέτηση απεινιδωτή. Επέστρεψε στο γήπεδο. Στην αρχή ήταν όλα καλά. Ο Άντωνη όμως λίγους μήνες αργότερα έχασε τις αισθήσεις του στο έδαφος. Ο απεινιδωτής πήρε μπροστά και σε λίγα δευτερόλεπτα γύρισε πίσω στη ζωή. 5 χρόνια μετά ο Άντωνη συνεχίζει να παίζει ποδόσφαιρο χάρη στην έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση. Κύριε Τσιαχρή, είδαμε λοιπόν, αλλά είδαμε κιόλας ότι η θεραπεία υπάρχει, η λύση υπάρχει, όλα διορθώνονται και επανερχόμαστε στη φυσιολογική μας ζωή με λίγη εκπαίδευση και λίγη προσοχή και λίγη παρακολούθηση και όλα είναι με λιγάλα. Να δούμε όμως πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι περιπτώσεις και φυσικά τι νέο υπάρχει, τι καινοτόμο πλέον υπάρχει. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά τα οποία γνωρίζει ο κόσμος. Δηλαδή, ο βηματοδότης είναι κάτι που το ξέρουν πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Βέβαια, ο βηματοδότης σκεφτείτε ότι βάζουμε μονάχα τα τελευταία 50 χρόνια. Οι πρώτοι βηματοδότες ήταν πάρα πολύ μεγάλοι σε μέγεθος. Τα τελευταία 20 χρόνια, όσοι έχουν βάλει βηματοδότη, θα έχουν παρατηρήσει ότι είναι μια αρκετά μικρή συσκευή, η οποία τοποθετείται συνήθως είτε από τη δεξιά είτε αριστερή πλευρά. Αυτό έχει σχέση και με την επιθυμία του ασθενούς ή του γιατρού πολλές φορές, ανάλογα με το ποιο χέρι χρησιμοποιεί ο ασθενής. Και από την πλευρά αυτή. Πρέπει να βρούμε μία φλέβα και να βάλουμε μέσα ένα συγκεκριμένο καλώδιο, το οποίο θα πάει στην καρδιά, μέσα στην καρδιά, στο σημείο που εμείς θέλουμε, για να δίνει το ηλεκτρικό ερέθισμα το οποίο λείπει. Mm-hmm. Αυτή είναι μία θεραπεία την οποία την ξέρουμε. Σαν μία μικρή κλειδαριά, το μέγεθος όπως βλέπουμε. Σαν μικρός αναπτήρας. Και συνδέεται με το καλώδιο αυτό. Μέσα σε αυτή τη συσκευή λοιπόν υπάρχει και η μπαταρία η γνωστή, αλλά υπάρχει ο υπολογιστής ο οποίος διαβάζει το καρδιογράφημα του ασθενού κάθε στιγμή μέσα από το ηλεκτρόδιο και δρά αναλόγως. Το επόμενο στάδιο εξέλιξης, το οποίο
έχει αλλάξει τη ζωή αρκετού κόσμου τα τελευταία 20 χρόνια και έχει δώσει ζωή πραγματικά, είναι ο πινιδωτής. Ο πινιδωτής είναι μια πιο μεγάλη συσκευή, γιατί χρειάζεται πρώτα απ' όλα έναν πιο καλό υπολογιστή, ο οποίος όχι μόνο διαβάζει το καρδιογράφημα, το απλό, αλλά διαβάζει και πολύ πιο σύνθετα πράγματα στο καρδιογράφημα. Αντιλαμβάνεται την κακιά αριθμία. Αντιλαμβάνεται την επέλευση του θανάτου. Και έχει τη δυνατότητα μέσα από ένα πυκνοτή που έχει μέσα και τον κάνει ακόμα πιο μεγάλο, να δίνει το ρεύμα μέσα από το ηλεκτρόδιο και να κάνει το ηλεκτροσόκ, την ανάταξη. Αυτό που είδαμε στον αθλητή που ταράχτηκε το στήθος του και επανήλθε η καρδιά. Και σε 5 δευτερόλεπτα αυτός ο άνθρωπος ήταν πια μια χαρά. Αυτά λοιπόν είναι ό,τι καινούριο υπάρχει. Ωστόσο, νομίζω ότι η εξέλιξη έχει προχωρήσει, έτσι, η εξέλιξη της επιστήμης. Προχωράει συνέχεια, όπως είπαμε πριν, για την συσκευή αυτή του ευθέσιμου Holter, που είναι εξέλιξη της νανοτεχνολογίας. Η πιο τρομακτική εξέλιξη είναι αυτή η οποία υπάρχει το τελευταίο χρόνο στους βηματοδότες. Ενώ είδαμε ότι οι βηματοδότες είναι κάτι σαν μια κλειδαριά, σαν ένα μικρό αναπτήρα και ένα καλώδιο το οποίο είναι μακρύ και φτάνει μέχρι την καρδιά, όλα αυτά τώρα πια έχουν συμπεριληφθεί σε μια πάρα πολύ μικρή συσκευή, η οποία ουσιαστικά είναι μια πολύ μικρή μπαταρία. Μια πολύ μικρή μπαταρία. Στην ουσία σαν κάψουλα θυμίζει. Η οποία τώρα πια μπαίνει από το πόδι. Και την αφήνουμε μέσα στη καρδιά και δεν φαίνεται τίποτα απ' έξω στο θώρακο του ασθενούς, ούτε υπάρχουν καλώδια και γλιτώνουμε αρκετά από τα προβλήματα που κάποιες φορές μπορεί να παρουσιαστούν, ιδίως σε αυτούς που έχουν αυξημένο κίνδυνο για λοιμώξεις, γιατί πολλές φορές συμβαίνει κάποιος άνθρωπος που χρειάζεται ένα βηματοδότη να έχει ζάχαρο, να έχει νεφρική ανεπάρκεια, να κάνει εύκολα λοιμώξεις και μια λοίμωξη σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αρκετά επικίνδυνη. Όταν μολυνθεί η συσκευή αυτή, είναι αρκετά επικίνδυνη. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός είναι κάτι αθέατο και πολλοί κόσμοι τον ενδιαφέρει και αυτό, και το κοσμητικό στοιχείο, να μην φαίνεται τίποτα, δεν φαίνεται αυτό ο σηματοδότης, είναι ένα μικρό πραγματάκι μέσα στην καρδιά και λειτουργεί αυτόνομα. Από την άλλη, όμως, γλιτώνει και πάρα πολλές επιπλοκές. Και την ώρα της επέμβασης, που κάποιοι μπορεί να έχουν βιώσει, αλλά το πιο σημαντικό, και μακροχρόνιες επιπλοκές. Είναι κάτι το οποίο μπαίνει μέσα, το προστατεύει, δουλεύει πάρα πολύ καλά. Και έχει πολλά χρόνια ζωής. Από υλικά τα οποία δεν προκαλούν κάποιες βλάβες ή κάποιες επιπλοκές. Είναι υλικά τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιούμε τώρα, αλλά τα δοκιμάζαν αρκετά χρόνια και αφού τα τελειοποιούν, τα βγάζουν στην αγορά. Μάλιστα. Και από το πόδι, όπως είπατε, στην καρδιά μπαίνει προφανώς με κάποιο. Με κάποιους ειδικούς καθετήρες, μέσω ειδικής εκπαίδευσης, από τους γιατρούς οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι να κάνουν αυτή την επέμβαση. Νομίζω ότι πάλι μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα βιντεάκι, να δούμε πώς ακριβώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Εδώ θα είμαστε και πάλι σε λίγο. Εντυπωσιακό, εγώ το λέω συνέχεια αυτό. Ποια τα πλεονεκτήματα, κύριε Τσιαχρή, θα ήθελα έτσι να τα τονίσουμε, τα πλεονεκτήματα της παλαιότερης τεχνικής ή και της ταυτόχρονης που ισχύει ακόμα τώρα με αυτά τα νέα μικρά έτσι, της νανοτεχνολογίας που έχουν έρθει. Για να δούμε. Όπως είπαμε, αυτό που καταλαβαίνει ο ίδιος ο ασθενής πρώτα απ' όλα είναι ότι δεν φαίνεται τίποτα πάνω του. Και το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, ιδίως αν μιλάμε για νέους ανθρώπους. Υπάρχουν περιπτώσεις που και νέοι άνθρωποι χρειάζονται τέτοιες επεμβάσεις και τους στιγματίζει το να έχουν μια τέτοια συσκευή πάνω τους και να φαίνεται πάνω τους. Οπότε αυτό είναι ένα πλεονέκτημα του κοσμητικού. Δεν μπαίνει εσωτερικά η συσκευή αυτή. Επειδή μπαίνει από το πόδι και να αφήνουμε στην καρδιά, δεν φαίνεται τίποτα τώρα. Όχι, πια. Η προηγούμενη συσκευή. Η προηγούμενη μπαίνει με εσωτερικά, αλλά πολλές φορές φαίνεται η τομή. Α, μάλιστα. Ή φαίνεται λίγο συσκευή, ιδίως αν πρόκειται για μια κοπέλα λεπτή. Φαίνεται η συσκευή. Ενώ εδώ μπαίνει μέσα στην καρδιά και αγκιστρώνει εκεί. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ακριβώς επειδή δεν χρησιμοποιούμε πια καλώδιο, δεν καταστρέφουμε το φλεβικό μας σύστημα. Το καλώδιο αυτό, όσο περνάνε τα χρόνια,
εγκυστώνεται ουσιαστικά μέσα στο φλεγμό μας σύστημα και είναι πολύ δύσκολο άμα μετά χρειαστούμε να βάλουμε ή το καλώδιο αυτό μπορεί να χαλάσει κάποια στιγμή. Δεν μπορούμε μετά εύκολα να χρησιμοποιήσουμε την ίδια αυτή πρόσβαση. Υπάρχουν περιπτώσεις που αναγκαζόμαστε και βάζουμε μετά πάλι γνωματοδότη από την άλλη πλευρά. Και μερικές φορές και ακόμα και εκεί έχουμε πρόβλημα. Mm-hmm. Το τρίτο πιο σημαντικό είναι οι λοιμώξεις. Οι λοιμώξεις μπορεί να είναι θανατηφόρες σε κάποιον ασθενή όταν μολυνθεί η συσκευή αυτή. Yeah. Συμβαίνει σπάνια βέβαια, ιδίως αν η εμφύτευση γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και σε τρίτο βάθμο νοσοκομεία με καλές συνθήκες αποστήρωσης δεν υπάρχει λόγος να συμβεί, αλλά μερικές φορές είναι οι ίδιοι ασθενείς που έχουν πάρα πολλά προβλήματα και είναι πολύ πιο ευαίσθητοι στο να κάνουν λοιμώξεις. Σαφώς, γιατί υπάρχει συνοσηρότητα. Τώρα πια αυτό το πράγμα εκμυδενίζεται. Mm-hmm. Δεν έχουμε ούτε λοιμώξεις, ούτε αιματώματα, ούτε φαίνεται το κοσμητικό, ούτε το φλεγμονικό μας σύστημα χαλάει. Μάλιστα. Όσον αφορά στο θέμα μπαταρία, τώρα έχω μία ένσταση εγώ, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση. Πάρα πολύ σωστή. Η ένσταση είναι αυτό το οποίο μας ρωτάνε και οι ασθενείς και οι υπόλοιποι γιατροί. Γιατί αυτό που ξέρουμε είναι ότι όταν τελειώσει η μπαταρία του θυματοδότη, μετά από 7-8 χρόνια, απλώς αλλάζουμε την μπαταρία. Εντάξει. Εδώ η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα κρατάει γύρω στα 10 χρόνια. Ναι. Δεν χρειάζεται να αλλάχθεί. Απλώς θα μπει, επειδή είναι τόσο πολύ μικρό, ένα άλλο δίπλα του. Με την ίδια διαδικασία. Ούτως ή άλλως η επέμβαση είναι κάτι το οποίο περιέχει μονάχα μια μέρα νοσηλεία και δεν θυμίζεται στην άλλη περίπτωση. Απλώς θα ξαναγίνει η ίδια επέμβαση πάλι από το πόδι. Μάλιστα. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε, να δούμε, είναι ποια είναι τα συμπτώματα τα οποία πρέπει κάποιος να προσέξει πριν πάθει ένα συγκοπτικό επεισόδιο. Είπαμε αδυναμία, ζαλάδα, αίσθηση μείωσης ακουστικής ικανότητας, μειωμένη όραση, έντονη εφίδρωση, ταχυκαρδίες, αρρυθμίες, απώλεια μνήμης στη στιγμή της λιποθυμίας. Ιδιαίτερη προσοχή στα συμπτώματα λοιπόν και άμεση έγκαιρη διάγνωση από ειδικό γιατρό. Σωστά κύριε Τσιαχρή? Αυτό ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Η λιποθυμία λοιπόν μπορεί να έχει προειδοποιητικά συμπτώματα όπως ναυτία, βουητό στα αυτιά, ζαλάδα, εφίδρωση, ξαφνικό χασμουριτό και προβλήματα στην όραση ή ακόμα και μείωση της αίσθησης του φωτός. Τα άτομα που λιποθυμούν συχνά πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα προειδοποιητικά σημεία, να ξαπλώνουν αν είναι δυνατόν με τα πόδια σε ψηλότερο σημείο από το κεφάλι, αποτρέποντας έτσι τη λιποθυμία. Τα καλά νέα όμως είναι πως υπάρχει θεραπεία. Και μάλιστα νέες τεχνικές και καινοτόμα υλικά που συνεχώς εξελίσσονται έχουν ως αποτέλεσμα την καλύτερη αντιμετώπιση με μακροπρόθεσμα ωφέλη. Γεια σας.